Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλους. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Λοιπόν, είστε καλά, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Βλέπω πρόσωπα γνωστά, αλλά με τυφλώνει το φως. Θα τα πούμε με όλους απ' έξω μετά. Καλώς ήρθατε στο WordCamp Athens 2019, το τρίτο WordCamp που διοργανώνεται στην Αθήνα. Ελπίζω πολλούς από εσάς να καταφέραμε να τους είδαμε και το Δεκέμβριο στη Θεσσαλονίκη, στο πρώτο WordCamp Θεσσαλονίκη για το 2018. Λίγα λόγια για την διοργάνωση και τη σημερινή ημέρα από μένα, για να προχωρήσουμε στην κανονική ροή με τις ομιλίες μας. Το WordCamp Athens διοργανώνεται από την ελληνική κοινότητα του WordPress, από ανθρώπους δηλαδή στο χώρο της αγοράς του διαδικτύου που ασχολούνται με το WordPress και δουλεύουν για το συγκεκριμένο project εθελοντικά. Είναι ένα καθαρά μη κερδοσκοπικό συνέδριο που έχει ως σκοπό τη διάδοση του WordPress και την τεχνολογία και την τεχνογνωσία του διαδικτύου γύρω από αυτό. Η χρηματοδότηση του συνεδρίου έρχεται καθαρά και μόνο από το WordCamp Central, τους χορηγούς μας και τα εισιτήρια που αγοράζετε εσείς οι ίδιοι. Και ο αποκλειστικός σκοπός του συνεδρίου είναι ακριβώς η κοινότητα και η τεχνογνωσία γύρω από αυτήν. Η ελληνική κοινότητα τώρα του WordPress είναι όλοι οι άνθρωποι που βλέπετε τριγύρω σας. Κάποιοι λίγο πιο ενεργοί μας βλέπετε στις διοργανώσεις, στα meetups και εδώ πέρα στο WordCamp. Γίνονται τρία τακτικά meetup σε όλη την Ελλάδα, που όσοι δεν έχουν ενημερωθεί για αυτά θα τους καλούσα να τα μάθουν, σε Αθήνα, σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη. Τα νέα για αυτά τα meetup μπορεί κανείς να τα μαθαίνει από τα social media της κοινότητας, το Facebook, το Twitter, αλλά κυρίως από το meetup.com, όπου υπάρχουν accounts για κάθε ένα από τα meetups και στις τρεις πόλεις που ανέφερα. Και όλο το υλικό που παράγεται από τα meetup και από τα WordCamps, οι παρουσιάσεις, τα PDF και οι ομιλίες, ανεβαίνουν στη συνέχεια στο speaker deck της κοινότητας, στο YouTube της κοινότητας και ειδικά οι παρουσιάσεις των WordCamps στο wordpress.tv, όπου μπορείτε να βρείτε και όλες τις παρουσιάσεις όλων των WordCamps στον κόσμο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε προετοιμάσει 16 ομιλίες και 4 εργαστήρια. Οι ομιλίες διεξάγονται παράλληλα στις δύο αίθουσες, το track A και το track B. Ανάμεσα σε κάθε ομιλία υπάρχει αρκετός χρόνος για όποιον θέλει να αλλάξει αίθουσα. Αυτό είναι το format που ακολουθούμε αυτά τα χρόνια. Οπότε, ανά πάσα στιγμή, κανείς μπορεί να παρακολουθεί μία παρουσίαση και στο διάλειμμα να αλλάξει αίθουσα και να παρακολουθήσει μια άλλη παρουσίαση που τον ενδιαφέρει. Για τα εργαστήρια έχουν γίνει προεγγραφές, αλλά μπορείτε να ρωτήσετε την ώρα έναρξης κάθε εργαστηρίου αν έχει υπάρξει κάποια ακύρωση για να γεμίσουν οι θέσεις που ήταν κενές. Καφές θα διατίθεται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και το μεσημέρι θα γίνει ένα διάλειμμα για μεσημεριανό, έτσι με μεγάλο χρονικό περιθώριο. Την Κυριακή, αύριο, γίνεται το Contributors Day στο Foundation κάτω στα Πετράλωνα. Είναι ένα event για όσους από εμάς θέλουν να είναι λίγο πιο ενεργοί στην κοινότητα και να συνεισφέρουν κάτι σε αυτήν. Είναι πολύ ωραία ευκαιρία για να μάθει κανείς πώς μπορεί να συνεισφέρει στην κοινότητα του WordPress, αλλά και να γνωρίσει και όλους αυτούς που είναι λίγο πιο ενεργοί, να γνωριστούμε, να μπούμε έτσι σε ένα ρυθμό και να σας ενημερώσουμε για το πώς μπορείτε να προσφέρετε και εσείς. Υπάρχει αρκετός χώρος ακόμη και σας καλώ να το δείτε και να τα πούμε και αύριο το πρωί. Απόψε το βράδυ, μετά τη λήξη του συνεδρίου, έχουμε οργανώσει ένα after party στο Beach Bar Bolivar στην Παραλιακή, στον Άλυμο. Όλοι είστε καλεσμένοι με το εισιτήριό σας, μπορείτε να πάρετε ένα δωρεάν ποτό από τη διοργάνωση και να τα πούμε έτσι και εκεί σε πιο χαλαρό κλίμα. Μία πολύ μικρή επισήμανση, θα την κάνουμε ξανά και στη διάρκεια της ημέρας. Υπάρχει δωρεάν Wi-Fi ελεύθερο για όλους τους συνέδρους, στο οποίο μπορείτε να συνδεθείτε.
Στο μεσημεριανό, όσοι έχουν ζητήσει κατά την εγγραφή τους κάποιο γεύμα vegan, vegetarian ή κάτι άλλο, θα πρέπει να έχουν πάρει κατά την εγγραφή τους στην είσοδο ένα κουπόνι για να μπορούν να πάρουν το γεύμα τους από ξεχωριστή ουρά από την υπόλοιπη, για να μην έχουμε έτσι προβλήματα. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς του συνεδρίου, χωρίς τους οποίους δεν θα ήταν δυνατό να γίνει αυτό το συνέδριο, στην οργανωτική ομάδα, στα παιδιά, τους εθελοντές που έρχονται και βοηθούν και φυσικά σε όλους εσάς που είστε εδώ και στηρίζετε την ελληνική κοινότητα του WordPress. Γιατί σε ένα webcam σαν και αυτό, πρακτικά όλοι είμαστε μέλη της διοργάνωσης και εθελοντές.